Στην Πολινόβιτσα της Βοηβοντίνας πραγματοποιήθηκε η τριμερή σύνοδος Σερβίας-Αλβανίας-Βόρειας Μακεδονίας με πρωτοβουλία του Αλεξάνδρ Βουτσίτς. Οι τρεις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για την εφαρμογή θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρώπης στην περιοχή, την ελευθερία κυκλοφορίας ανθρώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Τα Βαλκάνια δεν είναι πια η πυρετέδα αποθήκη του 19ου αιώνα. Τα Βαλκάνια στον 21ο αιώνα είναι μια περιοχή ειρήνης, σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης, πλήρως αφοσιωμένη στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και την προώθηση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι επιχειρηματίες της περιοχής βλέπουν τη δημιουργία της αποκαλούμενης μικρής έγκαινος μια ευκαιρία να μειωθούν οι πολυώριες καθυστερήσεις στα σύνορα. Αν οι καθυστερήσεις στους μεθοριακούς ελέγχους μειωθούν κατά 10%, οι εξαγωγές από τις χώρες μας θα αυξηθούν κατά 5,5%. Τα νέα είναι καλά για τους εμπόρους στα Σκόπια που θέλουν την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να γίνουμε μέλη της Ευρώπης, πρέπει να ενωθούμε και να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχουν ήδη προσδιοριστεί στην ατζέντα. Τα Σκόπια καλωσορίζουν όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό, τα Σκόπια θέλουν να δουν και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια.